Ραδιοθήβα 97,5. Επιστρέψαμε ζωντανά στον μεγάλο σταθμό της ενημέρωσης. Η ώρα είναι 10 και 4, 27 πρώτου 2017. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας περιμένει ένας πραγματικός κύριος δημοσιογραφίας με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ, που για μένα περισσότερο το ήθος του σε όλα τα επίπεδα και της καθημερινότητάς του και της ζωής του είναι τα καλύτερα γαλόνια τιμής. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρήστο, καλημέρα από τη Θήβα. Πότε είναι η εκδήλωση? Απόγευμα σήμερα. Απόγευμα λοιπόν. 6 νομίζω ή 6.30 τα μας. 6.30 στο Στενεριακό Κέντρο της Θήβας. Μας περιμένει ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, καλεσμένος και της ομάδας της Θήβας, αλλά και του Προέδρου του ΔΟΘ, του Γιάννη του Παπαδημητρίου. Δεν έχει ξανάρθει στη Θήβα, έτσι? Έχω ξανάρθει στη Θήβα. Έχει ξανάρθει. Έχω ξανάρθει για εκδήλωση. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Στην πόλη δηλαδή γενικώς, έχω και φίλους. Είναι πολύ καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Βόγλης, που έχει το Βόγλης καφέ. Ναι. Ο γιος μου ήταν στρατό στο ξεκίνημά του στη Θήβα, οπότε και ερχόμουν εκείνη την περίοδο πολύ συχνά, όπως το διάστημα μείναν εκεί 1,5-2 μήνες μέχρι να φύγουν από εκεί και να πάνε οπουδήποτε αλλού. Και γενικώς, εντάξει, κοντά είναι η Θήβα, δεν είναι πολύ μακριά. Αν έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς και το νέο μουσείο της Θήβας. Οπότε έδωσα μια μεγάλη ευκαιρία με το βιβλίο να έρθω και, ας το πούμε έτσι, επίσημα. Ωραία. Και αν έχεις μια ευκαιρία, αν δηλαδή σε παίρνει και ο χρόνος σου, να επισκεφτείς και το νέο μουσείο της Θήβας, που πραγματικά θα μείνεις άναυδος. Μου το έχουν πει αυτό. Ναι. Αυτό θέλει λίγο να έχω με μεγαλύτερη άνεση, και όχι σήμερα που θα έρθουμε λίγο το απόγευμα για την εκδήλωση. Θέλει περισσότερο χρόνο. Χρήστο, διόρθωσε με, είναι το τέταρτο βιβλίο, έτσι? Είχε προηγηθεί το βιβλίο της Κυριακής στα Είδωνα. Τέσσερα έχω βγάλει με τον εκδοτικό οίκο το τόπο, το μοτίβο, που βγάλει και αυτό εδώ. Και το πρώτο βιβλίο που είχε βγει ήταν παραγωγή και έκδοση του ομίλου του δικού μας, του Sport FM, που ήταν η ιστορία των 50 χρόνων του Κυπριακού Ευρώπης, αλλά το τωρινό που είναι ουσιαστικά όλη η ιστορία των 61 χρόνων προαλτριών Champions League, δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο ήταν ένα πολύ πιο μαζεμένο βιβλίο, με μια, ας το πούμε έτσι, και λίγο αποστασιοποιημένη αναφορά. Αυτό εδώ έχει 530 σελίδες, έχει όλη την ιστορία μέσα χρονιά-χρονιά, έχει πολύ προσωπική εξιστόρηση, πολλές εκμυστηρεύσεις από ταξίδια δικά μου, γεγονότα, ανθρώπους που συνάντησα, μεγάλα ονόματα που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει πολλές φωτογραφίες μέσα και έχει και αναλυτικά την παρουσία των ελληνικών ομάδων. Το προηγούμενο βιβλίο είχα αποφασίσει να μην τη βάλω πολύ αναλυτικά την ελληνική παρουσία, αλλά στο πλαίσιο της γενικότερης παρουσίας του κυπέλου. Είναι εδώ μια πολύ διαφορετική περίπτωση, ένα βιβλίο που χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και κόπο για να γραφτεί. Το ετοιμάζα σχεδόν 2 χρόνια, το τελευταίο 1 χρόνο πολύ έντονα, όλο το καλοκαίρι δεν σταμάτησα δευτερόλεπτο. Κάθε μέρα έγραφα 8 με 10 ώρες τη μέρα, δεν πήγα ούτε μία μέρα διακοπές. Εν γνώση μου ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς για να προλάβω τις ημερομηνίες και να μπορούσε να βγει. Βγήκε ευτυχώς, προλάβαμε Νοέμβριο, προλάβαμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα βιβλία δεν είναι στα καλύτερά τους, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι στα καλύτερά τους. Αλλά παρόλα αυτά το βιβλίο, ήδη η πρώτη του έκδοση εξαντλήθηκε, έγινε επανέκδοση. Καλό αυτό. Καλό και είναι και σαν νέο, γιατί... Πήγε καλά, δηλαδή ήταν στα ευπόλυτα όλο το διάστημα, ήταν στην Ελλάδα άλλωστε το best seller είναι με πολύ χαμηλό πύχη, ας το πούμε έτσι, πόσο πουλάς για να θεωρείσαι bestseller, οπότε το βιβλίο έχει γίνει ήδη και bestseller. Το καλό της ιστορίας είναι ότι ο κόσμος το ξέρει, το μάθε, άλλωστε βγήκα, μίλησα σε αρκετές εκπομπές, προωθήθηκε πολύ και επαναφέρθηκε πολύ και τους ευχαριστώ πολύ και πολλούς συναδέλφους που το πήραν στα χέρια τους και ο καθένας βρήκε κάτι διαφορετικό για να αναφέρει. Και έχουν ξεκινήσει και μια σειρά παρουσιών πια εκτός Αθήνας. Είχα ήδη πάει στην Πάτρα μια πρόσκληση προσωπική του Κώστα του Κατσουράνη και της ομάδας της Παναχαϊκής πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα έχουμε Θεσσαλονίκη, είναι η Θήβα από τα πρώτα μέρη που επιλέξαμε και λόγω του σύνεγης της απόστασης, αλλά και λόγος, επαναλαμβάνω, των πολλών ανθρώπων και φίλων που έχω στην πόλη σας. Και μετά ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Κύπρος, γιατί για πρώτη φορά έχω και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα με
ξεχωριστή αναφορά στις κυπριακές ομάδες, που γενικώς και επιτυχίες έχουν κάνει, ειδικά από ΕΛ τα τελευταία χρόνια, και λίγο παραμελημένο είναι γενικώς. Αυτό είναι ένα κακό γενικότερο, ξέρεις. Για μένα με λυπεί αφάνταστα το γεγονός ότι ένας Κύπριος συνάδελφος, οποιοσδήποτε, δεν έχει κάτσει να κάνει μια αναλυτική παρουσία του κυπριακού ποδοσφαίρου σε ένα βιβλίο, ας πούμε. Προσωπικά με λυπεί αφάνταστα γενικώς το να μην κάθονται εξαιρετικοί συνάδελφοι να αφιερώσουν ένα κομμάτι, ένα χρόνο της ζωής τους. Να κάνουν μια καταγραφή, δηλαδή. Πίσω ένα βιβλίο. Ναι, το βιβλίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι ούτε μια μετάδοση που πέρασε και έφυγε και ας τη βρίσκει κάποιος στο YouTube ή στο οπουδήποτε. Δεν είναι ένα κείμενο σε μια εφημερίδα, δεν είναι ένα κείμενο σε ένα site. Το βιβλίο είναι μια παρακαταθήκη. Και εγώ θεωρώ, δηλαδή, πραγματικά από τα καλύτερα εύσημα της καριέρας μου, το ότι όλα τα βιβλία μου τα προηγούμενα έχουν γίνει, όλα έχουν πουλήσει πολύ, έχουν γίνει bestseller, σημαίνει ότι ο κόσμος τα θέλει, τα παίρνει, τα αγαπάει και αφήνει και κάτι πίσω. Ναι. Δηλαδή αύριο θα φύγουμε από αυτή τη ζωή να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βρουν το βιβλίο και να συνεχίσουν από εκεί ψάχνοντας πράγματα. Όταν ακούω κάποιους και μου λένε μπορώ να βρω οτιδήποτε στο Google, η απάντηση είναι ότι το Google είναι ένα πολύ έξυπνο μηχάνημα που απαντάει σε πολύ έξυπνες ερωτήσεις. Αν το ρωτήσεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις εσύ, θα σου βγάλει αυτή την τύφλα που μπορεί να βγάλει και ένα μηχάνημα που δεν ξέρει τι να σου απαντήσει. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ ωραίες επισημάνσεις από δύο φίλους ακροατές. Ο Χρήστος λέει, ο φίλος ο Δημήτρης, να παραμείνει εκεί που τον αγαπάμε και να μην πολιτευτεί. Έχω σκοπό να πολιτευτώ, ναι. Έχει δίκιο. Στη ζωή ξέρεις, μιλές ποτέ, αλλά έχω πολλά χρόνια τώρα ότι είναι ένα πράγμα η πολιτική που εμένα μου προξενεί η αλλεργία. Μου προξενεί η αλλεργία για ένα βασικό λόγο, ότι ευνουχίζεσαι. Βλέπω ανθρώπους που ήταν πολύ σημαντικοί σε αυτό που έκαναν και με το που έμπλεξαν με την πολιτική ξαφνικά, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω κάπου. Ναι. Να λέω καθημερινά ναι, επειδή έτσι λέει ο αρχηγός του κόμματος ή η κομματική πειθαρχία ή να έβλεπα πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν και να μην μιλούσα. Συνεπώς δεν βλέπω κανένα λόγο να μην κάνω αυτό το οποίο κάνω και να μπλέξω σε μια διαδικασία που νομίζω ότι αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά σου, ίσως αλλοιώνει και τις αξίες με τις οποίες μεγαλώνεις. Και υπάρχει, Χρήστο, και μια δεύτερη πολύ ωραία επισήμανση. Ναι. Ο Χρήστος λέει: έχει ξεπεράσει, λέει, το θελικό Διακογιάννη με τις ημερομηνίες που θυμάται. Ήταν υπολογιστής ο Σωτηριακόπουλος πριν την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ναι, θα σου απαντήσω το εξής. Ο Γιάννης, και δεν το λέω τώρα ως φιλοφρόνηση ούτε ως μετριόφρονο οτιδήποτε, ο Γιάννης δεν ξεπεράστηκε. Και θα σου πω γιατί δεν ξεπεράστηκε. Ο Γιάννης ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Ο Γιάννης, καταρχήν, αν εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου στο ποδόσφαιρο, που ο Γιάννης την έκανε επίσης εξαιρετικά, ο Γιάννης έκανε τη δουλειά την ίδια και καλύτερα και ίσως πιθανώς την οπλησίασε και κανείς στο στίβο. Ο στίβος είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και να το περιγράψεις και να ενημερωθείς. Μην κοιτάμε σήμερα που μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί όλοι μας και να βρούμε αυτό που πάμε πριν. Θες να βρεις τον νικητή των 100 μέτρων πριν από 20, 30, 40 χρόνια, όταν μετέδιδε ο Γιάννης αυτά δεν υπήρχαν. Έπρεπε να κρατάς δικά σου αρχεία, έπρεπε να έχεις δικές σου πληροφορίες. Δεύτερον και τρίτον και σημαντικό επίσης, ο Γιάννης είχε για την εποχή της ελληνικής τηλεόρασης που ξεκινούσε και για τα πρώτα χρόνια, έφερε έναν άλλο λόγο στην ελληνική. Και, αν θέλεις, έτσι άνοιξε και ένα δρόμο τον οποίο ακούσαμε και ακολουθήσαμε οι υπόλοιποι. Χωρίς τον Διακογιάννη στην ελληνική τηλεόραση, η ελληνική τηλεόραση ήταν πολύ πιο φτωχή για τη δεκαετία του 70 και του 80. Συνεπώς νομίζω ότι ο Γιάννης άνοιξε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Δεν το θέμα μόνο αυτό που μπερδεύει τον κόσμο. Και το ίδιο θα ήθελα και για τον εαυτό μου. Δεν είναι μόνο να θυμάσαι τις ημερομηνίες, είναι να μπορείς να αξιολογείς και τι έχεις μπροστά σου. Να μπορείς να αξιολογείς, δηλαδή, το γεγονός το οποίο έχεις μπροστά σου. Αυτό θέλει δημοσιογραφική κρίση. Αυτό δεν αρκεί να θυμάσαι απλώς το 75, ξέρω και εγώ, τελικός. Ναι. Του κυπελούχων ήταν η Άντερλεχτ με την Δυναμό Κιέβ με τη Φερεντσβάρος. Δεν αρκεί να το θυμάσαι. Καλό είναι, πολύ χρήσιμο είναι, αλλά αυτό μπορείς και να το βρεις με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Σκοπός είναι να μπορείς να αξιολογήσεις για ποιο λόγο εκείνη την εποχή, εκείνη την Δυναμό Κιέβου, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο αντίστοιχο με τον Άγιαξ της εποχής που βλέπαμε και τρελαινόμαστε. Αυτό για να μπορέσεις να το κάνεις θα πρέπει να έχεις γνώση, να μπορείς να επιστρέψεις το βασικότερο από όλα της ιστορίας, της ανάλυσης της ιστορίας σε οποιοδήποτε κομμάτι, εννοείται λοιπόν και στον αθλητισμό, είναι να μπορείς να έρθεις και να μπεις στα δεδομένα της εποχής, να μπορέσεις να αρχίσεις να κατανοείς τα δεδομένα της εποχής. Αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ με το βιβλίο. Mm-hmm.
Χρήστο, σε λυπεί το γεγονός ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο κατάντια, σε αντίθεση που πριν γίνει επαγγελματικό, εννοείται, όταν είχε μια, θα έλεγα, αληθινή επαφή με την ίδια την κοινωνία. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δυστυχώς κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Αν σου πω ότι δεν με λυπεί, φυσικά με λυπεί. Αν σου πω ότι στη φετινή χρονιά έχω δει, το είχα πει και πρόσφατα που πήγα στην Αθλητική Κυριακή καλεσμένος, εκείνη την Κυριακή, επειδή πήγα καλεσμένος μετά, πήγα στην Αθλητική Κυριακή καταρχήν μετά από το 1990, ήταν η τελευταία φορά που παρουσιάσα εγώ την εκπομπή, είδα εκείνη το Σαββατοκύριακο 2 ή 3 παιχνίδια για να μπορώ να έχω μια εικόνα. Δεν μπορούσα να πάω σε μια εκπομπή και να συζητήσω χωρίς να έχω μια εικόνα τι έχει συμβεί. Στη φετινή χρονιά λοιπόν του πρωταθλήματος από τον Αύγουστο έχω παρακολουθήσει 5 ή 6 αγώνες maximum ολόκληρους από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και επειδή πλέον δεν έχω και επαγγελματική ανάγκη να το δω, δηλαδή δεν σχολιάζω, δεν γράφω κάπου για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ειλικρινά υπάρχουν και Κυριακές που μπορεί να μην ξέρω καν τα αποτελέσματα μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί που μπορεί στο γραφείο να το συζητήσω με κάποιον. Ναι. Μπορεί να σας ακούγεται εντελώς τρελό, αλλά δυστυχώς, και το βάζω το δυστυχώς πολύ έντονα, έτσι είναι. Άρα λοιπόν λέω ότι αν εμείς που είμαστε στο χώρο, υπάρχουν μέρες που μας προκαλεί απέχθεια αυτό το πράγμα, πολύ το περισσότερο κόσμο που έχει και άλλα πράγματα να κάνει και έχει γυρίσει την πλάτη του στο προϊόν. Όσο δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι ίδιοι που ασχολούνται και υποτίθεται ότι επενδύουν τώρα, τι επενδύουν τώρα, μην τρελαθούμε, αλλά αυτοί που είναι μέσα στο χώρο, αυτοί που είναι στις ομάδες, όσο δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα είναι ένα απεχθές προϊόν και δεν είναι μόνο τώρα, μην κρυβόμαστε, βάζουμε ένα δαχτυλάκι, κρυβόμαστε από πίσω, α, η διαιτησία, α, το ένα, α, το άλλο. Είναι 700.000 πράγματα. Είναι γήπεδα αυτά τα οποία παίζεται ποδόσφαιρο σήμερα. Εν έτη 2017 στην Ελλάδα. Οι ζωσιμάδες είναι χώρος για να μπουν να παίξουν άνθρωποι ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Χρήστο, τι σημαίνει για σένα, δύο ονόματα θα ήθελα να σου αναφέρω, Ανδρέας Μπόμιξ, Χρήστος Ράπτης, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ και τον Νίκο τον Κατσάρο. Ο Ανδρέας Μπόμιξ είναι ο άνθρωπος που άνοιξε το χώρο για να μπω σε αυτή τη δουλειά. Το χρωστάω πάντα, το χρωστάω αιώνια. Ο ίδιος λέει ότι απλώς μου άνοιξε μια μικρή χαραμάδα. Εγώ θεωρώ ότι μου άνοιξε μια τεράστια πόρτα. Εκείνη την εποχή το να περάσεις το κατόφλι μιας πολιτικής εφημερίδας και δει πώς ήταν η απογευματινή εκείνη την εποχή, τα νέα ή οι πολιτικές εφημερίδες που λέγαν 200.000 φύλλα. Το να μπεις να πατήσεις το πόδι σου σαν 17χρονο, 18χρονο παιδί ήταν αδιανόητο. Ο Χρήστος Ράπτης ήταν ο άνθρωπος που κάθεσε από πάνω μου και δούλεψε μαζί μου. Mm-hmm. Το χρειάζεται οποιοδήποτε στην καριέρα του. Κάποιος να ασχοληθεί μαζί του πολύ, και ο Νίκος Κατσαρός ήταν άνθρωπος που με πίστεψε, διότι δεν είναι σύνηθες στην Ελλάδα να δίνεις σε έναν άνθρωπο 20, 21, 22 ετών, 23 ετών, που ο Νίκος γενικώς μου δώσε ευκαιρία και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, σε τέτοιες ηλικίες να του δίνεις, παίρνοντας την ευθύνη αυτού του πράγματος που κάνεις, τέτοιες ευκαιρίες σαν αυτή που πήρα εγώ 22 ετών να παρουσιάσω, να συμπαρουσιάσω την Αθλητική Κυριακή όταν είχε φύγει ο Διακογιάννης. Δεν το κάνεις. Θα πήγαινε σε μια πιο σίγουρη λύση, ενός 30-35, να μην σου λέει κανένας τίποτα. Ο Κατσαρός έτσι ήταν, έτσι είναι πάντα, έτσι λειτουργεί, και μακάρι τα μυαλά του Νίκου του Κατσαρού και τις ευκαιρίες στους νέους να τις είχαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι σε πολλούς άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, Χρήστο, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας, σήμερα λοιπόν Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 6.30 στο Συνεργειακό Κέντρο της πόλης μας. Θα μιλήσουν ο Γιώργος Θανέλακης, ο παιδικός μου φίλος και συνάδελφος που θα έρθει μαζί μου στην Θήβα, ο Δ. Ευάγγελος Βόγγλης, ο οποίος είναι από την περιοχή της Θήβας, ο καθηγητής τηλεπικοινωνιών και ιδιοκτήτης του 11850 της εταιρείας της MediaTel, και ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, mm-hmm, που τον βρήκαμε πριν από 2-3 μέρες, ο οποίος λατρεύει την περιοχή γενικώς. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου ήταν από τους μεγαλύτερους Έλληνες θανατοφυλάκες όλων των εποχών, μέλος του Παναθηναϊκού που έφτασε μέχρι το τελικό το 1971 και μέλος της εθνικής ομάδας που πήγε το 80 στο Euro. Είναι ένα ωραίο πάνελ, περισσότερο φιλικό πάνελ, δεν είναι κατά με τους τύπους της παρουσίας ενός βιβλίου, όπως γίνεται πολλές φορές με όλη την τυπικούρα, περισσότερο μια παρέα ανθρώπων που ταυτόχρονα ερχόμαστε να δούμε και 5 φίλους μας εκεί για να περάσουμε ωραία και να παρουσιάσουμε και το βιβλίο, και όποιος θέλει να έρθει από κοντά να μιλήσουμε, να το υπογράψω, θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά το απόγευμα στις 6.30 ώρα. Και να πούμε εδώ ότι σε αυτό εδώ το σημείο ότι πραγματικά για να χωρέσει τα καλύτερα από αυτά που έχει ζήσει ο ίδιος ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, αξίζει να έχουμε στο αρχείο μας τουλάχιστον ένα βιβλίο, το οποίο υπάρχουν όλες οι συνθέσεις των ελληνικών ομάδων, όλη η τελική, μια ξεχωριστή αναφορά στις κυπριακές ομάδες όπως το ανέφερες και πριν, πληθώρα φωτογραφιών, 60 χρόνια θεσμό σίγουρα.
Ένα από τα καλύτερα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν εν έτη 2016 και ίσως το καλύτερο βιβλίο, Χρήστο, που έχει γράψει ναι, και το μοναδικό βιβλίο έρευνας που υπάρχει στη χώρα μας. Έτσι. Ξέρεις, πάντα συνήθως ξέρεις, όλοι λέμε ότι και πιο καινούριο, ξέρω εγώ, και αυτός που βγάζει ένα δίσκο, λέει ο τελευταίος μου δίσκος είναι ο καλύτερος. Εδώ πέρα όμως πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο καταλαβαίνει κανείς από τις σελίδες, 530 τόσες, από τις φωτογραφίες, από το πόσο προσωπική ιστορία έχει μέσα. Εν μέρη παράλληλα με το κύπελο αυτό, ειδικά από το 1994 και μετά 1993 και μετά που το είχαμε στο Μέγκα, που ουσιαστικά μπήκε και το Champions League καθημερινά στη ζωή μας με αυτή την έννοια, mm-hmm. ουσιαστικά είναι σαν να περιγράφω ταυτόχρονα και τη ζωή μου σε αυτά τα 20 χρόνια. Έχει πολύ αναγκαστικά έχει παράλληλη προσωπική βιωματική κατάθεση και έχει και πάρα πολλές ιστορίες που μέχρι τώρα δεν έχουν γραφτεί. Όχι καμία η οποία θα ρίξει καμία κυβέρνηση, αλλά πολύ έτσι όμορφες ιστορίες μέσα από πολιτήρια, μέσα από ταξίδια, μέσα από αεροπλάνα, μέσα από ξενοδοχεία, με τους παίχτες μαζί, με προπονητές μαζί. Γενικώς νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που, αυτό που σου είπα, πήρε 2 χρόνια, το τελευταίο ένα χρόνο πολύ έντονο, από τέτοια εποχή πέρσι ξεκίνησα το γράφω, για να μπορέσει να είναι έτοιμο. Και όταν τελικά το παίρνεις στα χέρια σου, πάντα τα βιβλία όταν τα παίρνεις στα χέρια σου είναι σαν να ξανακρατάς τα παιδιά σου στο μαιευτήριο, το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι έτσι λίγο υπερβολική η σύγκριση, εννοείται πως δεν είναι ποτέ το ίδιο, αλλά είναι το πλησιέστερο πράγμα που είχε πέρα στη δημιουργία. Λοιπόν, καλό τάξιδο το βιβλίο, το Χρήστο. Εμείς θα είμαστε σήμερα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο κάθε ένας να φυτράρει μέσα στο μυαλό του, μέσα στην καρδιά του, από όλα αυτά τα χρώματα, τα οποία πραγματικά κρύβουν αυτό το μοναδικό βιβλίο. Ταξίδι στα αστέρια, ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητριών, Champions League, μέσα από την πένα, μέσα από τη ματιά, μέσα από την ίδια του την ζωή του Χρήστου Σωτηριακόπουλου. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.